Ένα πάμε. Ο Τουντόρ είναι έξυπνος προπονητής και ταλαντούχος. Αυτό διακρίνω εγώ. Δεν με νοιάζει τα 37 του χρόνια. Με νοιάζει ότι προσαρμόζεται στα συστήματα. Δεν είναι μονοδιάστατος. Δηλαδή, εγώ παίζω έτσι. Έχει καλούς συνεργάτες και νομίζω ότι δεν θα αποτύχει στον ΠΑΟΚ. Πιθανότητα δεν θα πετύχει κιόλας. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ δεν θα φύγει από την τέταρτη θέση, ούτε θα κάνει κάτι περισσότερο. Εκείνο που θέλω να δω είναι πώς θα προσαρμόσει στα παιχνίδια του στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Εκεί θα το δούμε τον. Και περιμένω να βελτιώσει την άμυνα πάρα πολύ, γιατί είναι παίκτης προπονητής αμυντικογενής. Φοβάται τον ανοιχτό χώρο και σέβεται γενικότερα τους χώρους. Δεν νομίζω ότι θα τύχει καλής μεταχείρισης στον ΠΑΟΚ. Πάλι ο ΠΑΟΚ κολλησιεργεί. Σίγουρα όμως θα είναι καλύτερος από τον Αναστασιάδη και σίγουρα θα είναι καλύτερος και από τον Γεωργιάδη. Περιμένω να τον δω να προσαρμόζεται στα συστήματα ανάλογα με το παιχνίδι και μαθαίνω ότι είναι πάρα πολύ καλός σε θέματα εγκύμνασης. Δηλαδή δεν θα δούμε ένα ΠΑΟΚ να κρεμάει, δεν θα δούμε ένα ΠΑΟΚ να δημιουργεί έτσι μετά το 60 μια αθλειότητα φυσικής κατάστασης κτλ. Πιστεύω στον προπονητή αυτόν, είμαι αισιόδοξος, ενώ συνήθως δεν είμαι τόσο εύκολα στο να κάνω κριτική πριν το αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι δεν θα αποτύχει στον ΠΑΟΚ. Δεν θα αποτύχει. Αν κάνει κάτι να υπερβεί των καταστάσεων, θα το κάνει μέσα από το 3-5-2, εάν, του πάρουν δύο παίκτες στις πλευρές. Εγώ αν ήμουν Τούντορ, θα έπαιρνα τον τεχνικό μου διευθυντή και θα του απαιτούσα δύο μεταγραφές μόνο. Δύο πλάγια back half. Από εκεί και πέρα, κουτσά, στραβά, κουλά. Αν αυτοί οι δύο ήταν πολύ καλοί, θα μπορούσαν να στηρίξουν το σύστημά μου. Πιστεύω δεν θα αποτύχει.